Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι των Πολιτιστικών Συλλόγων, των Φορέων, αγαπητοί συνδημότες και συνδομήτες και φίλοι εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου του Κακοδικίου, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε απόψε μαζί μας τον αγαπητό μας χωριανό Ευτύχιο Πιτσάκη. Ο Ευτύχιος Πιτσάκης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, γεννήθηκε στο κάδρο Κακοδικίου το Δεκέμβριο του 1927. Είναι το έκτο παιδί της οκταμελούς οικογένειας αγροτών του Γιάννη και της Δέσποινας Πιτσάκη, το γένος Ζουριδάκη. Τελείωσε το μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο του Κάδρους με δάσκαλο τον εμπνευσμένο Φραγκίσκο Ζεβελάκη και στη συνέχεια το Γυμνάσιο της Παλαιόχωρας. Από μαθητής ακόμη το 1943 εντάχθηκε στην Εθνική Αντίσταση και στο Αντιφασιστικό Δημοκρατικό Κίνημα από τις γραμμές της ΕΠΟΝ. Αναπτύσσοντας πολυφλεθή κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, καταδικάστηκε σε πολυετή φυλάκιση. Σπούδασε χημεία στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, θεωρητική φυσική και φιλοσοφία στο Παρίσι, όπου και ανακηρύχθηκε διδάκτορ του Πανεπιστημίου στο Παρίσι 8 το 1973, διδάκτορ επικρατείας της Γαλλίας το 1976 και δίδαξε μαθηματικά και φιλοσοφία των επιστημών σε πανεπιστήμια του Παρισιού. Το γαλλικό κράτος του έχει απομείνει τον τίτλο του υπότη ακαδημαϊκής τάξεως. Από το 1981 μέχρι και τη συνταξιοδότησή του δίδαξε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και θεμέλια των επιστημών στο τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συγγράψει πλήθος βιβλίων και άθρων επιστημονικού, φιλοσοφικού, κοινωνικού και πολιτικού περιεχομένου, πολλά από τα οποία κυκλοφορούν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και πολλές της Αμερικής και της Ασίας και είναι εκδότης του περιοδικού Ουτοπία. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα παρακαλέσω τον κύριο Πιτσάκη να έρθει στο μικρόφωνο για να αναπτύσσει το θέμα της ομιλίας που έχουμε απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κακοδικίου, φίλους και χωριανούς και βέβαια εσάς όλους του κάθε τον κόπο να βρεθείτε στην απόψινή εκδήλωση. Το θέμα είναι ο τίτλος ενός από τα τελευταία μου βιβλία «Η θύελλες της πρόοδου». Όλοι είμαστε υπέρ της πρόοδου. Αυτό είναι προφανές. Η πρόοδος όμως μας θυμίζει ένα μυθικό πρόσωπο των Ιαννών των αρχαίων Ρωμαίων, το οποίο η μία φάτσα ήταν χαρούμενη και ανθρωπιστή και η άλλη κακή και λέει. Αυτό συμβαίνει με τη σημερινή πρόοδο. Από τη μια μεριά θαυμαστά πράγματα, θαυμαστά επιστεύματα στις επιστήμες, στην τεχνολογία παντού και από την άλλη τίθεται θέμα να αυτοεξολοθρευτεί η ανθρωπότητα αν ο κύριος Τραμπ πατήσει το κουμπί, οπότε θα το πατήσει και ο κύριος Πούτιν από την άλλη μεριά και θα τελειώνουμε. Ακραία περίπτωση, αλλά εκτός ελπίζω να μην συμβεί αυτό το πράγμα και να υπάρχει το ανθρώπινο γένος, αλλά αυτό που είναι σίγουρο ότι οι συνθήκες
όπως διαμορφώθηκαν με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, δημιουργούν πραγματικά άλλα προβλήματα ποιότητας ζωής και επιβίωσης της ανθρωπότητας. Λοιπόν, πρώτα τα θαυμαστά. Φυσική άτομο κάτω από το άτομο, κάτω από τα μικροσωμάτια, σωμάτια που ζουν σχεδόν μηδενικό χρόνο και άλλα που είναι αιώνια, γαλαξίες, δισεκατομμύρια γαλαξιών, δισεκατομμύρια άστρα, κομμάτια του σύμπαντος, μιλάνε σύμπαν, δεν μπορούμε να πούμε το σύμπαν, δεν είναι επιστημονική έννοια γιατί είναι άπειρο. Αλλά υπάρχουν περιοχές του σύμπαντος που πίτες, όπως λένε οι αστρονόμοι, μήκους δισεκατομμυρίων ετών φωτός. Το φως, όπως ξέρετε, κάνει 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Άλλα κομμάτια που φράζουν τον δρόμο άλλων, άλλο που επικοινωνούν μεταξύ τους, τμήματα του σύμπαντος. Οι αστρονόμοι είναι σύμπαν, λάθος, είναι τμήματα. Το σύμπαν είναι φιλοσοφική, είναι άπειρο και δεν μπορεί να υπάρξει μέτρο να υπολογιστεί, δηλαδή η έκταση και το. Λοιπόν, αυτή από τη μία μεριά, από την άλλη η βιολογία προχώρησε στην εξερεύνηση των κυττάρων, η βιοχημία, η λειτουργία, τα γονίδια, η κληρονομικότητα, όλα αυτά είναι θαυμαστά πράγματα. Πώς αξιοποιείται όμως όλο αυτός ο τεράστιος πλούτος, επιστημονικός και φιλοσοφικός και πολιτιστικός? Η έννοια της πρόοδου δεν είναι τόσο αρεστή στους αρχαίους Έλληνες. Είχα τους δούλους, δεν ήταν ιδιαίτερα βιαστικοί για να προωθούνται, να προοδεύουν τεχνικά, παρά το ότι ο μεγαλύτερος μαθηματικός αρχαιότητας ήταν και μεγάλος τεχνίτης, ο Αρχιμίδης. Η παλιά μαρξιστική αντίληψη ότι είχαν τους δούλους και δεν τους ενδιαφέρε η τεχνολογική πρόοδος είναι μάλλον υπερβολική. Νοιαζότανε και γι' αυτό, είχαν και τους δούλους. Η έννοια πρόοδος είναι βασικά αστική έννοια, δηλαδή συνδέεται με την ανάπτυξη του καπιταλισμού το 13ο, 15ο, 16ο αιώνα και μεταγενέστερα. Πώς ξεκινάει ο καπιταλισμός? Λέμε ότι ο Μεσαίωνας ήταν μια βάρβαρη εποχή και τα λοιπά, όλα αυτά είναι υπερβολικά. Στο Μεσαίωνα αναπτύχθηκε τεχνολογία, ιδρύθηκαν τα πρώτα πανεπιστήμια, υπήρχε λαϊκός πολιτισμός, βεβαίως ήταν και οι μάγισσες και η Ιερά Εξέταση και όλα αυτά, η άλλη πλευρά του Μεσαίωνα. Λοιπόν, με την είδηση των πρώτων πανεπιστημίων, την ανάπτυξη καινούριων τεχνολογιών από τους νερόμυλους και τους ανεμόμυλους μέχρι άλλα πιο περίπλοκα εργαλεία, αρχίζει η ανθρώπινη εργασία να γίνεται περισσότερο αποδοτική. Με τις παλιές τεχνολογίες ο εργάτης ίσα ίσα μπορούσε να συντηρήσει τον εαυτό του. Τώρα ο εργάτης μπορεί να παράξει κάτι περισσότερο από αυτό που χρειάζεται η οικογένειά του για να συντηρηθεί, να συνεπάρξει και να συνεχίσει. Αυτή είναι μια βασική οικονομική σχέση που αναπτύσσεται στα πλαίσια του πρόβλητου καπιταλισμού. Ποια ήταν όμως η όλη εικόνα αυτής της πρώτης περίοδου? Η κατακτητική πόλεμη, η απεικιοκρατία, η σφαγή των Ινδιάνων της Αμερικής, των Ίνκας, των όλων των, η καταστροφή των κατοίκων της Αφρικής, δηλαδή ο καπιταλισμός συνδέεται από την αρχή με τον πόλεμο, με την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, με τη σφαγή των αυτοκτόνων από την Αμερική, την Νότια μέχρι τον Καναδά πάντων, την Αφρική, το νέο δουλεμπόριο, το δουλεμπόριο όπου κυνηγούσαν όπως οι σκύλοι το λαγό τους μαύρους της Αφρικής και τους πουλούσαν όσοι γλιτώνανε από το ταξίδι στις φυτείες του Νότου. Αυτή είναι η απαρχή του καπιταλισμού συνδεδεμένη με την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης, με τους πολέμους και με την άγρια καταλύσευση των λεγόμενων υποανάπτυκτων χωρών. Συνεπώς, να μην καμαρώνουμε για την πρώτη φάση της πρόοδου. Μήπως τα πράγματα γίναν ιδιαίτερα καλά στην πορεία? Αναπτύχθηκε ο καπιταλισμός από την βιοτεχνία, περάσαμε στη μανιφακτούρα, περάσαμε στη βιομηχανία, στη βιομηχανική παραγωγή με το πετρέλαιο κτλ. Άρα έχουμε μια μεγάλη και αρματική πρόοδο. Η χημεία αναπτύχθηκε δημιουργώντας πλήθος καινούριων ουσιών, φαρμάκων, αρωμάτων, χρωμάτων κτλ. Τα απόπρια άρχισαν να διασύζουν τους ωκεανούς, οι σιδηρόδρομοι, όλα αυτά ήταν μεγάλη πρόοδος.
που οδήγησε η μεγάλη πρόοδος, ολοκληρώθηκε η κατάληψη της Αφρικής από τους αφρικιοκράτες, Άγγλους, Γάλλους, Βέλγους, Ολλανδούς και τα λοιπά, Γερμανούς. Ανταγωνισμός ανάμεσα στις υπερελιστικές δυνάμεις, γιατί φτάνουμε πια στις αρχές τέλη 19ου αιώνα, αρχές 20ου, ξέσπασμα αυτών των ανταγωνισμών, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ποιος θα μπορέσει να γίνει ανακατανομή των αποικιών και εκμετάλλευση του πλούτου των υποανάπτυκτων χωρών. Η πρώτη μεγάλη αλληλοσφαγή, γνωστή βέβαια, κάποτε τέλεσε, ιτήθηκε η Γερμανία. Οι σύμμαχοι προσπάθησαν να κάνουν ό,τι μπορούν για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Δεν τιμώρησαν τόσο τη Γερμανία. Έπεσε πολύ δολάριο για να αναπτυχθεί η Γερμανία, να αναγεννηθεί ως αντίπαλος της Σοβιετικής Ένωσης που είχε δημιουργηθεί εντωμεταξύ με την Επανάσταση του 17. Συνεπώς, το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν ήταν μία περίοδος ειρήνης. Ήταν περίοδο ανταγωνισμών ανάμεσα στα υπερελιστικά κράτη, ανταγωνισμών ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και αργότερα στις λαϊκές δημοκρατίες. Είναι η περίοδος του ψυχρού πολέμου, η περίοδος όπου κράτεραν αυτοί που έχουν τα πυρηνικά εναντίον αυτών που δεν είχαν. Ευτυχώς που και οι Ρώσοι ανέταξαν, οι Σοβιετικοί τότε, πυρηνικά, και έτσι η ισορροπία του χρόνου και ο αμοιβαίος φόβος έκανε να γλιτώσει η ανθρωπότητα. Διότι ήδη πριν το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου, που είχαν ήδη ετοιμάσει την πυρηνική βόμβα οι Αμερικανοί, ορισμένοι συνέστηναν στους Αμερικανούς να ρίξουν μερικές βόμβες στη Σοβιετική Ένωση για να τελειώσουμε με τον κομμουνισμό. Ο Αϊνστάιν ήταν από τους μεγάλους πολέμους της πυρηνικής, της χρήσης για τον πόλεμο της πυρηνικής ενέργειας, ο Ράσελ και ο Φρεντερίκο Ζολιό Κιουρί, όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες της εποχής, ήταν εχθροί των πυρηνικών βοργών. Ο στόχος ήταν η πυρηνική ενέργεια να χρησιμοποιηθεί για ειρηνικούς σκοπούς. Οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν την πυρηνική ενέργεια εναντίον του καρκίνου ήταν ήδη που την εφεύρουν. Η Ειρήνη Κιουρί, ο Φρεντερίκο Ζολιό Κιουρί, η πρώτη αυτή οικογένεια των μεγάλων φυσικών και κομμουνιστών, να λέμε ότι δεν ήταν μόνο των φυσικών, ήταν και κομμουνιστές, και δεν τυχεί ότι η Μαρία Κιουρί, η πρώτη γυναίκα που πήρε 2 βραβεία Νόμπελ στην ιστορία της ανθρωπότητας, πέθανε από καρκίνο γιατί χρησιμοποιούσε το ράδιο το οποίο με τον σύζυγό της ανακάλυψαν για θεραπεία ασθενών από καρκίνο στο Ινστιτούτο Ραδίου στο Παρίσι. Λοιπόν, η ιστορία αυτή είναι αντιφατική. Από τη μια μεριά τα μεγάλα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, από την άλλη εκμετάλλευση, πόλεμη, και στη συνέχεια με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 20-30 εκατομμύρια Σοβιετικοί σκοτωμένοι, αντίστοιχα από όλες τις χώρες της Ευρώπης που κάναν αντίσταση. Οι Έλληνες πληρώσαν πιο πολύ από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης σε αναλογία με τον πληθυσμό, λόγω του ότι είχαμε αντίσταση, ενώ άλλα κράτη είχαν υποτυπώδη αντίσταση. Τέλειωσε και αυτή η περίοδος και πρέπει να δούμε τώρα τι γίνεται με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή όλα αυτά τα επιτεύγματα τι συνέπειες έχουν. Καταρχήν, η χρήση του πετρελαίου και του κάρβουνου. Σιγά σιγά δημιουργείται μια κατάσταση με το μονοξίδιο του άνθρακα, το διοξίδιο του άνθρακα, τα 5 οξίδια του αζότου, την εθαλομύχλη κτλ. Το λεγόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου και η αλλαγή του κλίματος, δυνατοί χειμώνες, σκληρά καλοκαίρια κτλ. Αρχίζει συστηματικό ράντισμα των καλλιεργειών εναντίον των εντόμων και των παρασίτων και τρώμε στα φύλλα, αχλάδια, ως και οι Γερμανοί που όντας οι εφευρέτες των κρεματορίων είναι ορθολογιστές. 2 και 3 φορές ραντίζουν και αυτοί τα μήλα και τα κυδόνια τους. Και οι Γερμανοί. Πολύ περισσότερο βέβαια οι Έλληνες. Μία προσωπική περίπτωση. Ένα συγγενής μου, δίχτυα του Έλληνο βέβαια, από τα δίχτυα φυτρώνουν χόρτα, οι ελιές πέφτουν απάνω και ψέκαζε τα χόρτα. Του λέω ρε, δεν λέμε το όνομά του, συγγενής ήτανε. Εδώ έχεις τις ελιές, τρομένες ελιές και ραντίζει, εγώ θα το φάω το λάδι. Άλλη νοοτροπία και άλλη ηθική του ανταγωνισμού και του κέρδους. Λοιπόν, έχουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
έχουμε όλα αυτά τα δηλητήρια με τα οποία ψεκάζονται οι καλλιέργειες. Από την άλλη μεριά, το κρέας των αρνιών, των γουρνών κτλ. Τι τροφές τρώνε, ορμόνες, τεχνητά να γεννήσουν όλα μαζί γιατί βολεύει η κατάσταση. Δεν ξέρεις αν το κρέας που τρως είναι καθαρό ή δεν είναι. Τα ψάρια, ωραία τα ψάρια, τα προτιμούμε μερικοί από το κρέας, αλλά τα ψάρια ζουν σε θάλασσες που έχουν τώρα βαριά μέταλλα, υδράργυρο, μόλυβδο, κατάλοιπα αντεμοκτώνων. Οι θάλασσες είναι μολυσμένες. Συνεπώς, βαδίζουμε σε μία κατάσταση όπου αν συνεχιστεί το πράγμα που θα πάει. Και το άλλο, ωραία και με κάρβουνο και με πετρέλαιο και με τα δάση. Πού θα πάει αυτή η δουλειά. Τώρα αυτές τις μέρες γίνεται μεγάλη καταστροφή με την καταστροφή του Αμαζονίου. Ο Αμαζόνιος είναι όπως λένε ο μεγάλος πνεύμονας της γης. Γιατί όταν σε αυτή η τεράστια έκταση με τον τεράστιο φυτικό πλούτο, όπως ξέρετε τα φυτά έχουν χλωροφύλλη, μια ουσία την πράσινη, η οποία προσλαμβάνει το διοξείδιο του άνθρακα, κρατάει τον άνθρακα για να φτιάξει το ξύλο και απελευθερώνει το οξυγόνο. Έτσι που πάει ο Αμαζόνιος που καίγεται, που δεν κάνουν τίποτα για να σταματήσουν. Και σήμερα γράφουν οι εφημερίδες ποιες εταιρείες έχουν συμφέρον κτλ. Και δεν είναι μόνο που θέλουν να καλλιεργήσουν, να φτιάξουν εκτάσεις για να παράγουν βοδινό κρέας. Είναι η μεγαλύτερη εξαγωγή βοδινούς κρέατος προς την Ευρώπη και προς την Κίνα. Άσε και εκείνα τα κλάτησε αυτή. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτό. Στον υπέδαφος είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρέλαιο. Επίσης υπάρχουν ορυκτά κτλ. Λοιπόν, να καταστραφεί ο Αμαζόνιος, ο μεγαλύτερος παραγωγός καθαρού οξυγόνου προς το συμφέρον των πολυεθνικών, πρώτα τον ΗΠΑ, αλλά όχι μόνο τον ΗΠΑ, και οι Κινέζοι έχουν βάλει το χεράκι τους, μπορεί και άλλοι. Λοιπόν, με τούτο και εκείνο το άλλο, κάποια στιγμή θα τελειώσουμε τα ορυκτά. Το πετρέλαιο, η γη είναι ένας μικρός πλανήτης. Έχει ορισμένες ποσότητες πετρελαίου, ορισμένες ποσότητες κάρβουνου, ορισμένες ποσότητες μεταλλευμάτων. Αν πάμε όπως πάμε θα τελειώσουμε. Και τι θα γίνει. Πριν από 2.500 χρόνια περίπου, ένας μεγάλος Έλληνας αστρονόμος, ο Ερατοσθένης, ζήγησε τη γη. Μετά από λίγα χρόνια ένας δεύτερος, ο Απολλώνιος από την Πέρα, την ξαναζήγησε τη γη και τον όγκο του το βρήκανε όσο είναι πραγματικά, ως προς το βάρος είναι περίπου. Πώς έγινε. Να σας πω, είναι ένα πολύ απλό. Τα μεγαλοφυή επιτεύγματα είναι απλά. Οι Αιγύπτιοι είχαν δούλους και είχαν βηματιστές, οι οποίοι είχαν σταθερά βήματα. Και έτσι μετρούσαν τις αποστάσεις. Λοιπόν, βάζουμε ένα κοντάρι όρθιο στην Αλεξάνδρεια. Βάζουμε και ένα άλλο στο Ασουάν. Μετρούν οι βηματιστές τόσα στάδια. Όταν μεσορρονεί ο ήλιος στην Αλεξάνδρεια, ας πούμε είναι 37, τα νούμερα δεν είναι σωστά, είναι ενδεικτικά τα λέω, 37 μοίρες στο Ασουάν. Λοιπόν, στους 37 μοίρες τόσα στάδια, στις 360 πόσα, βρήκαν ακριβώς τον όγκο της γης. Ας πούμε βάζουμε και περίπου 4 μεσορρονικό βάρος, τη ζυγίσαμε 2 φορές τη γη. Ήμουνα σε μια παρέα, μια ωραία έτυχα σε ένα καφενείο και μου λέει ένα νεαρός, σύντροφε Μπιζάκη, δεν έχεις δίκιο που λες κομμουνισμός του πεπερασμένου. Κάτσε ρε παιδί, του λέω. Άπειρος θα γίνει, ναι, λέει άπειρος. Μα το άπειρο δεν το έλεισε ούτε ο Αρχιμίδης, ούτε ο Χέγγελ, ούτε ο Μάρξ, ούτε ο Αϊστάιν, κανείς δεν το έλεισε το άπειρο. Δεν είναι πεπερασμένο όλα αυτά. Αφού λοιπόν του είπα για τους δύο, μάλιστα εγώ για τον Απολλώνιο της Πέργας δεν το ήξερα, το έμαθα από έναν υψηλό μου μαθηματικό, ήξερα μόνο τον Ερατοσθένη. Πίστηκε εν τέλει το παιδί, επειδή όμως η εφημερίδα που διάβαζε μου είχε κάνει σκληρή κριτική που μιλάω για κομμουνισμό του πεπερασμένου, ήταν λίγο στενοχωρημένο. Λέω τώρα για παράπλευρες απώλειες από προκαταλήψεις, αμάθεια ή μη μάθεια κτλ. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Άμα τελειώσουν, τι θα γίνει, θα το καταστραφούμε. Λοιπόν, όλα τα οικολογικά κινήματα είναι καλά. Και ένα δεντράκι να φυτέψεις, καλό είναι. Και μια βρύση να φτιάξεις,
που την καταστρέφουν, την Πιτσιανιβρύση την καταστρέψανε. Ας πούμε, είπα να τη φτιάξουμε, βρήκα δύο υδρογεωλόγους από το Ρέθυμνο, θα βγόταν να τη φτιάξουν, να την ανεβάζανε εκεί που ήταν. Ένα χωριανό στην Έσπου, όχι θα πληρώσω, λέει εγώ. Τη σπάσανε κι άλλοι, δεν έγινε τίποτα. Η Πιτσιανιβρύση υπάρχει, το νερό υπάρχει, αλλά δεν πίνουμε νερό πια. Πίνουμε από τον Άγιο Γιάννη. Ο Άγιο Γιάννης έχει ένα τεράστιο χαράκι από πάνω και δεν καταστρέφεται. Και ποτίζει τέσσερις συνοικίες. Προσπαθώ λίγο να τον οικοκυρέψουμε, να φτιάξουμε πιλάδι. Δεν έγινε τίποτα, αλλά η βρύση είναι τάξη. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε. Όταν τελειώσει λοιπόν το πετρελαιοκυπριακό άργο, ο χαλκός, το σίδηρο, τι κάνουμε. Ο γέρο Μάρξ έχει μια ουτοπική ιδέα. Λέει, έτσι που πάμε, κάποτε θα έρθει καταστραφή η ανθρωπότητα, διότι πρώτες ύλες ορατά δεν θα μπορέσουν πια να ικανοποιήσουν τις ανάγκες μιας κοινωνίας καταναλωτικής όπως είναι ο καπιταλισμός. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην αρχαίγονη κοινότητα, στην παλιά κοινοτική ζωή, όπου οι άνθρωποι ζούσαν κοινοτικά, εξισωτικά, καλλιεργούσαν από κοινού τα χωράφια τους, τα ζώα τους κτλ. Όπως υπήρχε, λέει, στην περίοδο κυρίως που είχα τότε οι Γερμανοί στην κεντρική Ευρώπη. Να, μια καλή κουβέντα για τους Γερμανούς. Κανένα καλό και η Γερμανία, εντάξει. Λοιπόν, αν ξαναγυρίσουμε, λέει, σε αυτή την κοινωτική ζωή, με τις σύγχρονες όμως επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες, τότε μπορεί, αντί για τον ανταγωνισμό των πολυεθνικών και ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα μπορούσε να υπάρξει μια κοινωνία πρώτα-πρώτα όχι ανταγωνιστική, άνθρωπος προς άνθρωπον λύκος, έλεγε ένας αστός φιλόσοφος, αλλά μια κοινωνία κοινού συμφέροντος, αλληλεγγύης και καινούργιας ηθικής. Ο άνθρωπος προς άνθρωπον είναι αδερφός και όχι λύκος. Αυτά έλεγε ο Μάρξ. Μπορεί να γίνει. Προφητείες μάλλον δεν γίνεται να κάνουμε, αλλά μία διέξοδος, μία δυνατότητα δηλαδή, είναι αυτή. Η άλλη δυνατότητα να συνεχίσει η ανθρωπότητα προς την καταστροφή, οικολογική, ανθρωπιστική. Είπαμε για το τι τρώμε. Να πούμε δύο που αφορά και τους κακοδικιάνους. Οι ίγριες δεν ξέρανε χημεία, αλλά το πρώτο μέρος της σκουδιάς που είναι η μεθυλική αλκοόλ ή ξυλόπρωμα, όπως το λέμε οι χημικοί, το κρατάγανε για τριβές και μετούζες. Σοφές ίγριες, δεν το πίνανε. Μετά έβγαινε η κανονική αλκοόλ και στο τέλος προχωρούσαν τα καζάνια και βγάζανε, παρόλο που ήταν αδύνατοι, οι πεντασθενείς αλκοόλες που λέμε, οι οποίες είναι κατά προτίμηση δημιουργούν καρκίνο του παχαίου συντέρου. Αυτά είναι με στατιστικές παγκόσμιες δεδομένα. Λοιπόν, λέω λοιπόν του Γεωργακάκη που μας βγάζει τα στραφινά μας, γιατί στο χωριό του παίζω λίγο Γεωργός, παράγουμε και ένα κρασί και κεράκι. Του λέω, το πρώτο κράτα το, κάντε ό,τι θέλεις. Μόλις αρχίζει να δυνατίζει, πέτα το. Έγινε η Ρακή, του λέω, έκανες το τσούπα, ναι έκανα. Το είπα στους χωριανούς μου, είπα το. Και ήταν πάνε οι χωριανοί μας, όχι, εμείς όμως το βρήκαμε, θα το κάνουμε. Ο καρκίνος θερίζει και στο κακοδίκη, δυστυχώς όχι μόνο από την αλκοόλ, γιατί πολύ παραγωγική είναι. Κληρονομική, γονιδιακή, κάπνισμα, τροφές που είπαμε, όλα αυτά είναι παράγοντες που δημιουργούν καρκινικά. Διαταραχή δηλαδή, τι θα πει καρκίνος, τρελαίνονται μερικά κύτταρα και αντί να πολλαπλασιάζονται κανονικά, πολλαπλασιάζονται ανώμαλα και τελειώνει το πράγμα. Λοιπόν, με τούτο και εκείνο το άλλο, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Η ιστορία δεν πηγαίνει ευθεία γραμμή, όπως ένα τρένο πάνω στις ράγες, είναι όπως θα λέγαμε σε μια μαθηματική γλώσσα, πεδίο δυνατοτήτων. Μπορεί να γίνει και τούτο, αλλά μπορεί να γίνει και το άλλο. Παραδείγματος χάρη, ξεκινάει ένας πόλεμος, μια επανάσταση. Το αποτέλεσμα δεν θα κρυθεί μόνο από πόσα του φέγγει έχει ο ένας και πόσα τάξει ο άλλος, αλλά αν είχαν μια σωστή πολιτική. Παράδειγμα, το 1944 το ΕΑΜ κυριαρχούσε σε όλη την Ελλάδα. Γιατί το ΕΑΜ έχασε την επανάσταση? Όχι μόνο γιατί επενέβησαν, είχαν μετασφαλίτες, συνεργάτες των Γερμανών, όλοι οι μαύροι της απειλής της κοινωνίας, αλλά οι Άγγλοι, και εγώ μας έφερε ο Γεώργιος Παπανδρέου Μακαρίτης. Ωραία. Ήταν μόνο αυτό, ήταν και η αδυναμία της ηγεσίας του ΕΑΜ να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θηρία.
κάνουμε εκ των υστέρων τον έξυπνο. Όχι, τόσο μπόρεσαν άνθρωποι, τόσο κάναμε. Συνεπώς παίζει ουσιαστικό ρόλο ο υποχειμονικός παράγων. Γι' αυτό και για αυτά που λέμε τώρα δεν ξέρουμε πού μπορεί να πάει η ανθρωπότητα. Γι' αυτό λέμε μόργωση. Να διαβάζουμε και κανένα βιβλίο, φιλοσοφία, ιστορία, να συνενοκουδιάζαμε μεταξύ μας και να μην καθόμαστε συνέχεια μπροστά στην τηλεόραση, να αποβλακωνόμαστε. Βλέπω πάρα πολλές σπίτια που ξέρω δεν έχουν ένα βιβλίο ή δεν παίρνουν μία εφημερίδα. Κακές εφημερίδες, κακές, μαθαίνω. Εγώ για το τι γίνεται τώρα με τον, τη Λατινική Αμερική, με την πυρκαγιά τη μεγάλη, από εφημερίδες τα διάβασα, πού τα βρήκα. Συνεπώς, ούτε απεσιόδοξη πάμε κατά διαόλου, ούτε χαζή αισιοδοξία η ανθρωπότητα πάει ωραία με την πρόοδο προς τον παράδεισο, τον κομμουνιστικό ή τον καπιταλιστικό κτλ. Αγώνας για να σωθεί η ανθρωπότητα. Για να γίνει ο αγώνας χρειάζεται οργάνωση. Και η οργάνωση θέλει μόρφωση και θέλει αλληλεγγύη και θέλει κουβέντα μεταξύ των ανθρώπων, ο ένας να βοηθάει τον άλλον και όχι να καθόμαστε να αποβλακωνόμαστε από την τηλεόραση ή απλώς να πίνουμε τις σηκουδιές μας. Λοιπόν, υπάρχει ένα αρχαίο ρητό ότι το μέλλον κείται γούναση θεών. Δηλαδή, αυτά τα ξέρουν οι θεοί. Επειδή εμείς δεν είμαστε θεοί, δεν μπορούμε να προβλέψουμε, αλλά αν αγωνιστούμε, μπορεί να υπάρξουν και τα παιδιά μας και τα δυσέγγονά μας και να συνεχίσει η ανθρωπότητα, γυρνώντας την αρχαίγονη κοινότητα όπως υπήρξε στην Κεντρική Ευρώπη πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια. Σας ευχαριστώ για τον ερχομό σας και για την υπομονή σας. Ο πολιτιστικός σύλλογος εισέδειξε το κοντά στον πρόβο. Πολιτιστικός Σύλλογος Κακοδικίου σας ευχαριστεί και η ένδειξη ευγνωμοσύνης για την συμβολή σας στη φιλοσοφία, στην επιστήμη και στον πολιτισμό σας απονέμει την τιμητική πλακέτα αυτή και εύχομαι να είστε πάντα γερός και δυνατός να σας χαιρόμαστε. Και ένα πανιέρι με εδέσματα, δηλαδή προϊόντα της περιοχής του Κακοδικίου, του Σελήνου και έχουμε την τιμή να σας το προσφέρουμε. Να ευχαριστήσω λοιπόν άλλη μια φορά το Σύλλογο, άλλη μια φορά εσάς, καλά να είμαστε. Τα προϊόντα αυτά είναι προσφορά του Συλλόγου και της Λιζαρδάκης, της Αφροδίτης. Μερικά από αυτά είναι... Ναι, παρά είναι... Με υποχρεώνει ο πολιτιστικός σύλλογος, είναι Λιζαρδάκη, Αφροδίτη και έγινε. Είναι Λιζαρδάκη, η Αφροδίτη σύζυγος του Μανώλη του Λιζαρδάκη από το Κάδρος. Και έτσι ασχολείται με τα αγροτικά αυτά. Εγώ... Με τα εδέσματα και τα γόνατα. Όταν πάω να βρω ακριωτό, κάνω νερό. Ποιος ήταν ο παππούς σου. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Στρίψτε το λίγο γιατί είχαν προχωρήσει. Είτε μόνιμη της Αθήνας, καλή αρχή, ελπίζω να συνεχιστεί. Και συγχαρητήρια στο Σύλλογο.